Καλημερίζω ευθύς αμέσως και τον Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, τον κύριο Μιχάλη Βιαννιτάκη. Μιας που το ξεκινήσαμε με γκρίνια, για πάμε να δούμε, διότι εδώ υπάρχει αρκετή γκρίνια για τα προβλήματα τα οποία τρέχουν και δεν σας αφήνουν, όπως λέτε, να πάρετε ανάσα. Κύριε Βιαννιτάκη, καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλά είμαστε από υγεία. Στον καιρό αυτό, βέβαια, που έχουμε συζητήσει τις τελευταίες εβδομάδες όσον αφορά κλιματολογικά, η πίεση γίνεται όλο και μεγαλύτερη, γιατί ως γνωστόν, με τον καλό καιρό που έχουμε στην Κρήτη αυτή την περίοδο και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, τα φυτά, ο μεταβολισμός των φυτών αυξάνεται ραγδαία, οι ανάγκες σε καλλιεργητικές εργασίες είναι πάρα πολύ μεγάλες και η έλλειψη των εργατικών χεριών επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Άρα, υπό αυτό το μοτίβο, προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε και αυτό που πρέπει. Δηλαδή, θέλετε να πείτε ότι όλο το πράγμα πάει πίσω, καλλιεργητική περίοδος καινούρια, καλλιεργητική περίοδος για άλλα προϊόντα τα οποία έληξε η λίγη εξαιτίας του ότι δεν υπάρχουν τα εργατικά χέρια, και αν είναι αυτό η μόνη αιτία, κύριε Βιαννιτάκη, μα συγγνώμη, γιατί το συζητάμε και το ξανασυζητάμε? Δεν έχουν δοθεί τόσες υποσχέσεις, δηλαδή τόσα υπομνήματα, τόσες επιστολές έχετε αποστείλει, τέτοια κινητοποίηση υπήρξε ακόμα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Είπαν ότι βρέθηκε εκείνη η φόρμουλα και εμείς ξανάμενα στα ίδια, δηλαδή. Κοιτάξτε, το ότι έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές, αυτό είναι γεγονός και δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς. Σας το λέω γιατί αρκετές υπηρεσίες, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δηλώνουν άγνοια. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχει και αυτό. Τι εννοείται δηλώνουν άγνοια, τι θέλετε να μου πείτε? Αρκετές υπηρεσίες που έπρεπε να είναι αρμόδιες για αυτό το ζήτημα στα συναρμόδια Υπουργεία, ακόμα και σήμερα, το ξαναλέω για δεύτερη φορά, οι επαφές που είχαμε τις τελευταίες 10 μέρες, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια να ανοίξουμε όσο μπορούμε με τη βεντάλια των πιέσεων που πρέπει να ασχηθούν. Ακόμα λοιπόν και σήμερα, το λέω για τέταρτη φορά, πολλές υπηρεσίες δηλώνουν ότι δεν το γνωρίζουν το θέμα, ότι δεν έχουν ενημερωθεί ή ότι δεν έχουν πάρει εντολή. Έχετε την καλοσύνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, έχετε την καλοσύνη να γίνετε λίγο πιο σαφής. Δώστε μου ένα παράδειγμα να το καταλάβω. Λοιπόν, θα σας πω. Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι η καθήλυνα αρμόδια, το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο, για να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο πρόβλημα και το πιο σοβαρό που έχουμε σε σχέση με τις ελληνικές πρεσβείες ανά τον κόσμο και στις χώρες τις οποίες θέλουν να έρθουν ως εργάτες υπήκοοι αυτών των χωρών. Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Επιθεώρησης αυτών των θεμάτων δηλώνει ότι δεν γνωρίζει το θέμα, ότι δεν γνωρίζει το θέμα που έχει δημιουργηθεί στις πρεσβείες για αυτό το ζήτημα. Δεν το γνωρίζει ότι έχει προκύψει τόσο σοβαρό θέμα. Και εν τέλει, ήμασταν ένα βήμα πριν μας πούν για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο πανικός. Συγγνώμη, κύριε Βιαννιτάκη. Ωραία. Κύριε Βιαννιτάκη, συγγνώμη. Αυτή η ειδική υπηρεσία γενικής επιθεώρησης, όπως λέτε, ή αν θέλετε το ΙΠΕΞ, ζούνε σε άλλο κόσμο, ζούνε εκτός Ελλάδας, δεν ζούνε στην Ελλάδα, δεν καταλαβαίνουν τα προβλήματα, δεν ακούν τα προβλήματα, έχουν απλά την νοοτροπία ενός κακού υπαλλήλου, ο οποίος πάει, κάθεται στο γραφείο του, πίνει τον καφέ του, καπνίζει το τσιγάρο του, φεύγει στο ωράριό του για να παίρνει το μισθό του? Δεν ζουν στην Ελλάδα, δεν ξέρουν τα προβλήματα, διότι αν τώρα μια υπηρεσία Υπουργείου, να με συγχωρείτε πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ καυστική και πάρα
πάρα πολύ αυστηρή, αν το θέλετε να το πω διαφορετικά, αλλά δεν λογάτε μετά από ένα χρόνο τις κινητοποιήσεις που έχουν γίνει, την ενημέρωση που υπάρχει, να έρχεται μια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία, διότι είναι θέσεις, μισθοί και όλα τα υπόλοιπα που τα πληρώνετε εσύ, εγώ, εκείνοι, ίδιοι, ο καθένας από εμάς, να έρχονται και να σας λένε ότι ξέρετε, εμείς δεν το γνωρίζουμε το θέμα. Τότε είναι κατάλληλη για τη θέση αυτή και να πάει επιτέλους ο ΥΠΕΚ να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν το κατάλαβα. Και ο ΥΠΕΚ με τον ΙΠΑΤ, δηλαδή εξωτερικών, αλλά και αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, μεταξύ τους δεν συνομιλούνε. Εντάξει. Με συγχωρείτε δηλαδή. Εκείνη προφανώς, η λογική μου το λέει αυτό. Προφανώς αυτή η κατάσταση εκθέτει όχι μόνο τους άμεσα εμπλεκόμενους όσον αφορά το ΥΠΕΚ και το ΙΠΑΤ, αλλά εκθέτει και όλους τους υπόλοιπους που μπορεί να μην έχουν αρμοδιότητα, για παράδειγμα οι βουλευτές. Εκθέτουν πρωτίστως τον εαυτό τους. Ακριβώς. Πολλοί βουλευτές σε όλη την επικράτεια που μπορεί να μην σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο του κάθε Υπουργείου, όμως μην ξεχνάμε ότι οι βουλευτές, για να βρίσκονται στον χώρο εκεί που βρίσκονται, κάποιοι τους εκλέγουν. Και κάποιοι αυτή τη στιγμή από τους ψηφοφόρους δεν μπορούν να αντιληφθούν την ανεπάρκεια αρκετών βουλευτών ανά την επικράτεια, οι οποίοι απλά στην καλύτερη των περιπτώσεων παρακολουθούν το θέμα από μακριά. Φαντάζομαι ότι θα τσακώσουν αυτό το οποίο λέτε, τσακώσουν εντός εισαγωγικών, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, οι βουλευτές Ηρακλείου και οι βουλευτές Κρήτης, και ότι θα το κάνουν αυτό το θέμα σημαία από σήμερα, έτσι όπως εσείς αυτή την ώρα το περιγράφετε, όταν υπάρχουν εκείνες οι υπηρεσίες που λένε ότι δεν το γνωρίζουμε το θέμα. Δηλαδή ένα χρόνο κοντολογής τους δουλεύουν μέσα από τα Υπουργεία και στο σύνολό τους οι υπηρεσίες σας δουλεύουν όλους εσάς, έτσι. Και το αποτέλεσμα όμως βαραίνει όλους εμάς και σαν αγρότες, αλλά και κυρίως σαν κοινωνία. Αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει ήδη να υπάρχει κάποια έλλειψη τουλάχιστον σε ποιοτικά προϊόντα. Έχουν αρχίσει οι τιμές, μόλις αλλάξει ο καιρός, να είστε σίγουροι ότι όλο αυτό το σκηνικό με τις τιμές θα αλλάξει, γιατί τα προϊόντα θα μειωθούν πάρα πολύ, γιατί έχουν χάσει αυτή τη στιγμή την καλοκαιρία και με την έλλειψη και έλλειψη καλλιεργητικών εργασιών που έπρεπε να έχουν γίνει. Σε ποια προϊόντα υπάρχουν ελλείψεις? Έχει οριμάσει πρόωρα. Άρα δεν μπορεί να αποδώσει μέσα στην καρδιά του χειμώνα όπως ήθιστε να γίνεται τουλάχιστον καλλιέργεια της Κρήτης. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα όντως οι τιμές και να αυξηθούν υπέρμετρα. Βέβαια να μου πείτε τι άλλο δεν έχει αυξηθεί αυτή την περίοδο. Όμως είναι πλέον δεδομένο ότι η παραγωγή διαδικασία μπαίνει σε άλλο, μπαίνει σε άλλη εποχή, σε άλλη εποχή. Πρέπει όλοι να τα ξεχάσουμε από εδώ και πέρα ό,τι μέχρι τώρα γνωρίζαμε και θα είμαστε σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, και οικονομικό και κοινωνικό, και όλη αυτή η πίεση κάπου θα εκτονωθεί σίγουρα. Κύριε Βιεννητάκη, λέτε έχουμε ελλείψεις ή παρατηρώνται οι πρώτες ελλείψεις σε κάποια βασικά είδη. Σε ποια αναφέρεστε? Εντάξει, εγώ σας η αναφορά που κάνω, καταρχήν όλη η αναφορά που κάνω είναι για τα προϊόντα της περιοχής εδώ, που είναι κυρίως θερμοκηπιακά, και το θέμα της ελαιοκομείας είναι ούτως ή άλλως για ένα μήνα ακόμα εδώ στην περιοχή. Ναι, κύριε Βιεννητάκη, πείτε μου κοντολογή σας παρακαλώ και ευθέως. Αυτή την ώρα υπάρχουν λιγότερα προϊόντα, θέλετε να πείτε, τα οποία φεύγουν από τα θερμοκήπια? Υπάρχουν προϊόντα θερμοκηπιακά τα οποία δεν καλλιεργήθηκαν καθόλου και δεν φεύγουν από την περιοχή? Αυτό διευκρινίστε μου το και πείτε μου ποια είναι. Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή υπάρχει μια ποιοτική υποβάθμιση σε αρκετές περιπτώσεις,
λόγω καθυστερημένων εργασιών. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί πέρα λοιπόν, αυτά τα προϊόντα που γίνεται προσπάθεια να διοχετηθούν σε μια αγορά που δεν έχει πλέον τη δύναμη ο καταναλωτής να αγοράσει ούτε το καλό προϊόν, ούτε το μέτριο, αλλά ούτε και το υποβαθμισμένο, αυτό είναι που δημιουργεί μια πίεση σε όλα τα προϊόντα. Θα δείτε και στο Τιμπάι και στην Ιεράπετρα, αρκετά προϊόντα, ενώ υπάρχουν σε περιορισμένες ποσότητες, δεν μπορούν να διοχετευτούν στην αγορά. Είναι δηλαδή όλες οι λεπτομέρειες, οι παραμέτροι αυτής της περιόδου. Δεν μπορούν να διοχετευτούν στην αγορά από πραγματικά. Τη δική σας την πλευρά. Δεν μπορούν, μισό λεπτό. Η αγορά δεν μπορεί να σηκώσει. Ο καταναλωτής δεν έχει πλέον τη δύναμη. Αυτό, δεν, έχει πλέον τη δύναμη να αγοράσει ούτε το ποιοτικό, σαφέστατο. Ούτε το μέτριο, ούτε το υποβαθμισμένο. Μα σαφέστατο. Πανίδα εκεί δεν βγαίνει. Με τα τεμάχια. Και το ξέρουμε. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτό έχει γίνει προπολού. Με εκείνες οι εποχές που τρελά μπορεί να πηγαίναμε να αγοράζαμε και δεν μας ένοιαζε και πάρα πολύ αν κάτι μπορεί να χαλούσε με τέλος πάντων ακόμα και μέσα στο δικό μας το ψυγείο, αυτό έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Δεν ξέρουμε ποτέ αν θα το ξαναζήσει η δική μας η γενιά. Πάμε στις επόμενες που δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και μελλοντολόγοι. Λοιπόν, αυτό έχει αλλάξει. Σαφέστατα, οι τιμές έχουν πάει πολύ πάνω. Αν εσείς το αναγνωρίζετε αυτό, ότι οι τιμές έχουν πάει πολύ πάνω και δεν πωλούνται τα προϊόντα σας, φανταστείτε τι γίνεται με εμάς. Έχει επηρεαστεί ακόμα και η εξαγωγική ρωτώ πορεία των δικών σας των προϊόντων, γιατί και εσείς από τη δική σας την πλευρά, μην ξεχνάμε ότι υπογράφετε κάποια συμβόλαια τα οποία περιέχουν κάποιες ρήτρες οι οποίες δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες. Ακριβώς. Έχει επηρεαστεί. Για πρώτη φορά, όπως είπαμε, η περίοδος είναι μια πρωτόγνωρη για αρκετά, για αρκετούς παραμέτρους της διαδικασίας. Για πρώτη φορά λοιπόν παρατηρήθηκε λίγο πριν την πρωτοχρονιά συσκευαστήριο της περιοχής μας εδώ να μην μπορεί να εξυπηρετήσει συμβόλαιο λόγω έλλειψης εργατικών χεριών για να μπορέσει να τα συσκευάσει έγκαιρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να είναι μόνο μια μικρή ένδειξη για το τι θα γίνει αργότερα όταν οι ποσότητες θα είναι πενταπλάσιες. Στην περιοχή μας τώρα δεν έχει μπει όλη η έκταση στο πικ της παραγωγής. Έχουν μείνει και ακαλλιέργητες εκτάσεις, αυτό είναι δεδομένο. Το ποσοστό είναι λιγότερο από ό,τι το περιμέναμε, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυξάνεται σταδιακά χρόνο με το χρόνο. Ήδη, τώρα θα πρέπει να σας πω ότι αυτή την περίοδο ξεκινάει και η δεύτερη καλλιέργεια για την περιοχή μας, δηλαδή η δεύτερη στη σειρά, στον ίδιο χώρο, το οποίο βλέπουμε προβληματισμένους πάρα πολλοί παραγωγούς αν αποφασίσουν εν τέλει να προβούν σε δεύτερη καλλιέργεια. Γιατί βλέπουν ότι η έλλειψη των εργατικών είναι κάτι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δεν γίνεται. Ωραία. Κύριε Βιαννιτάκη, είναι τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι άλλες παραγωγικές περιοχές, θερμοκηπιακές περιοχές της Κρήτης, γιατί ήδη κάνατε μια αναφορά και στο Τιμπάκι. Πάτε ξανά και από κοινού ενδεχόμενα σε νέες επιστολές, σε νέα υποπνήματα. Πάτε να ενημερώσετε ξανά τους βουλευτές για αυτά τα οποία σας απαντούν από τα αρμόδια Υπουργεία. Δεν ξέρει το ΙΠΕΞ τι γίνεται με το ΙΠΑΤ και το ΙΠΑΤ με το ΙΠΕΞ και πάει λέγοντας. Δηλαδή, εντάξει, απόψε πάτε σε μια έκτακτη γενική συνέλευση υπό τον τίτλο «Αβέβαιο το μέλλον των αγροτών στην Ιερά Πέτρα». Είπατε όμως ότι είναι όλες οι αγροτικές περιοχές, κηπευτικές περιοχές, θερμοκηπιακές περιοχές της Κρήτης. Πώς το προχωράτε, με τι πρόταση πάτε σήμερα σε αυτή τη γενική συνέλευση? Ναι, κοιτάξτε, να θυμίσουμε εδώ ότι το Σεπτέμβριο είχαμε κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση στο Ηράκλειο για αυτό το θέμα. Και η απόφαση που είχε πάρθει τότε και την οποία στηρίζουμε είναι ότι πλέον δεν δικαιολογείται κανείς να δηλώνει άγνοια και ότι ο μόνος συνομιλητής και ο οποίος τελικά θα αναλάβει την ευθύνη για αυτό που έρχεται, είτε καλό είτε κακό, είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Επίσημα έχουμε σταματήσει να συνομιλούμε με οποιοδήποτε άλλο. Με οποιονδήποτε, σαφώς και οποιοδήποτε ζητήσει την ενημέρωση ξανά δεν θα την αρνηθούμε, αλλά
θεωρούμε μία κοροϊδία να μας περιγράφουν από όλες τις υπηρεσίες, είτε ακόμα και βουλευτές, ότι δεν γνωρίζουν το θέμα. Άρα, γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ότι, από κοινού έχουμε, δεν έχουμε δημοσιοποιήσει καμία επιστολή από τότε, επιστολές που έχουμε ενδεχομένως εσωτερικά. Μόνο με τον Πρωθυπουργό. Το ραντεβού σας με τον Πρωθυπουργό δεν εκκρεμεί. Πρέπει να δώσει λύση σε αυτό το κομμάτι. Και μέχρι τώρα, η αίσθηση που έχουμε τις τελευταίες μέρες είναι ότι τώρα αντιλήφθηκαν ότι κάτι τρέχει, κάτι συμβαίνει. Τώρα που είμαστε στη μέση της διαδικασίας και πραγματικά θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Και τώρα αρχίζουν και συνομιλούν για ό,τι κάτι γίνεται. Να σας θυμίσω επίσης τη δέσμευση του κυρίου Μηταράκη αρχές του έτους, του προηγούμενου έτους, ότι μέσα στο Δεκέμβρη του 2022 θα έχει ολοκληρωθεί ο νέος κώδικας μεταναστευτικής πολιτικής. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι μόλις το Δεκέμβριο ξεκίνησε ουσιαστικά μια διαβούλευση. Μα τι λέτε, κύριε Βιαννιτάκη, ξαναλέμε τα ίδια πράγματα. Μήπως θυμάστε ότι σε κάποια εκπομπή, δεν θυμάμαι πόσος καιρός είναι, σας είχα καλέσει και σας είχα ρωτήσει, ορίστε, έρχονται 5.000 εργατικά χέρια από την Αίγυπτο. Είχαν βγει δελτία τύπου με διθυράμβους από το ΙΠΑΤ. Και θυμάστε τι λέγατε τότε και τι απαντούσατε, το θυμάστε? Θυμάμαι πολύ καλά. Και στο Μπαγκλαντές υπήρξε το ίδιο, η ίδια πρόταση, η ίδια αντιμετώπιση, η ίδια συμφωνία, διακρατική συμφωνία. Όμως ακόμα δεν έχει εφαρμοστεί. Ωραία. Έτσι θα γίνει και με την Αίγυπτο. Οπότε καταλήγουμε στο ίδιο πράγμα βάσει της κοινής λογικής, ότι έχουμε υπουργεία, υπουργούς, στελέχη υπουργείων που ζουν σε διαφορετική χώρα και όχι στην Ελλάδα, αφού τώρα ξεκινούν να αντιλαμβάνονται ότι κάτι της συμβαίνει. Κάτι της. Μέχρι να φτάσουμε στο γενικό και να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει και αν το καταλάβανε, φαντάζομαι ότι έχουμε μέλλον. Εμείς να μην έχουμε αποδημήσεις κυρίων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ακριβώς. Και προφανώς το χρονικό σημείο που γίνεται αυτό δεν είναι τυχαίο. Πολλοί αντιλαμβάνονται ότι είναι μία καυτή πατάτα αυτό το ζήτημα και η επιδίωξη αρκετών είναι να κερδιθεί απλά χρόνος, να πάμε σε εκλογές και να την παραλάβει ο επόμενος. Δυστυχώς, χωρίς κανένας να νοιάζεται για τον πραγματικό, για την αγωνία του αγρότη αυτή τη στιγμή, για την αγωνία του καταναλωτή, ο οποίος δεν μπορεί ούτε να ανταπεξέλθει, αλλά ούτε και να στηρίξει τον αγροτικό τομέα με αυτές τις συνθήκες. Τι κρίμα να ακούγονται κάτι τέτοια και να είναι η κοινή λογική που προέρχεται από τον καθένα από εμάς που είμαστε οι ψηφοφόροι, που είσαστε οι ψηφοφόροι. Τι κρίμα να ακούγονται όλα αυτά. Γιατί έχουν να κάνουν με το σήμερα, το δικό σας, της οικογένειάς σας, το δικό μου, της οικογένειάς μου και πάει λέγοντας. Λοιπόν, νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε, κύριε Μευγιαννιτάκη, για το μόνο που είμαι σίγουρη, αρκεί να είμαστε και οι δυο μας καλά. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά.